ψύχρεμη παραμένει όλο αυτό το διάστημα στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης. Και πάμε να συναντήσουμε τον Γιάννη Ρίγο, καθώς επίσης και τον Γιάννη Γιάκα, ο οποίος έχει πληροφορίες από την δικογραφία. Να ξεκινήσω όμως από σένα, Γιάννη Ρίγο, καθώς ούτε λίγο τε πολύ την Ρούλα Πισπυρίγκου στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης την απασχολούσε ότι την κατηγορούν για κάτι και όχι ότι το παιδί της έχει δολοφονηθεί. Ακριβώς. Αυτές είναι και οι πληροφορίες που έχουμε μήνα, κυρίες και κύριοι. Η Ρούλα Πισπυρίγκου από την Πέμπτη το βράδυ, όπου κρατείται εδώ στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, προσπαθούσε να μάθει διάφορες πληροφορίες για τις κατηγορίες που την βαραίνουν και όχι τι ακριβώς έχει συμβεί με το δολοφονημένο της παιδί. Να σου πω ότι κρατείται εδώ στον 7ο όροφο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης. Η μεταγωγή της σήμερα το πρωί προς τα δικαστήρια έγινε στις 12 παρατέταρτο. Χθες, κατά τη διάρκεια της ημέρας, την επισκέφτηκαν εδώ στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής συγγενείς της από την Πάτρα, που ήρθαν εδώ στην Αθήνα για να την επισκεφτούν. Ενώ καθόλου στην διάρκεια από την Πέμπτη, η Ρούλα Πισπυρίγκου αφήνει την εντύπωση εδώ στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση ότι είναι μια γυναίκα ψυχρή, που δείχνει μεγάλη ψυχραιμία παρά τις κατηγορίες που την βαραίνουν, ενώ συνεχίζει να υποστηρίζει ότι είναι αθώα και δεν έχει την παραμικρή ιδέα για το τι είναι η κεταμίνη, η οποία βρέθηκε στο αίμα της κόρης της Τζορτζίνας Μίνα.